Έλα εδώ. Πώς βλέπεις το μάτι του μαλάκα, στο Καραϊσκάκι, πώς βλέπεις το μάτι. Αν παίξει 50-50. Α, ναι, απαρνή. Μύρε τη διαιτησία, άσε τι είναι. Άσε τη δικαιολογία πριν το μάτι. Εάν παίξει 50-50, εγώ πιστεύω ότι ο Πάοκ θα κερδίσει. Μα έτσι κι αλλιώς θα κερδίσει. Μα ρε, Πάοκ ισοπαλός. Τι να το άλλο ρε Κώστα, αυτή τη στιγμή ο Πάοκ έχει μια μονταρισμένη ομάδα τριών χρόνων. Σωστό. Οι παίκτες γνωρίζουν πού πάνε σχεδόν ο καθένας. Σωστό. Τα λάθη ελαχιστοποιούνται. Ναι. Από εκεί και πέρα τώρα, εάν δεν τραβήξουν όπως έλεγε και ο Μπολόνι οι τρεις, θα κερδίσουν. Αν δεν τραβήξουν οι πέντε, δεν θα κερδίσουν. Τον Ολυμπιακό σαν αντίπαλο. Μια γεμάτη ομάδα από ποδοσφαιριστές, αλλά όχι καλά μονταρισμένη. Τις λείπουν αγώνες. Τις λείπουν αγώνες. Πού βλέπεις την αδυναμία του Ολυμπιακού? Στην άμυνα. Στην άμυνα. Δηλαδή η τετράδα ή όπως μαρκάνουν τα χαφ που... Η τετράδα... Είναι καλή τετράδα. Είναι, εκτός είναι του center back. Πολύ καλή τετράδα, αλλά δεν έχουν συνοχή. Mm. Δεν έχουν συνοχή. Και φάνηκε. Και φάνηκε. Πάρα πολλές φορές και όταν πάρει ένα βιο Ολυμπιακός μπροστά να πιέσει, γίνεται το πιο... Ας σου δίνει 100 ευρώ να ποντάρεις, πού θα το ποντάρεις. Ω, Σκρούτζ! Χίδι. Διπλή ευκαιρία. Χίδι. Πιστεύει το. Ναι, το πιστεύω και όχι φίλα. Όχι οπαδικά. Και δώσε τα 100 ευρώ. Να σου πω που το πιστεύω. Θεωρώ τον Μπολόνι αλεπού. Τον θεωρώ πολύ πονηρό. Έχει την επιτυχία τώρα να μην έχει Κοντρέρας και ο Αρίας ο οποίος αρχίζει να ανεβαίνει, αλλά τον θεωρώ πολύ μεγάλη αλεπού. Και νομίζω ότι το μάτς θα παιχθεί πέραν των ποδοσφαιριστών μεταξύ Βαλεδέρδε και Μπολόνι. Θα παίξει ρόλο δηλαδή. Θα παίξει, ρόλο. Τι πουλάς εδώ? Χρώματα. Κόλλες. Δερνίκια, κόλλες. Στεγανοτικά. Και προϊόντα δομικά. Αυτό το πάπα δεν τον έχεις εδώ. Αυτός είναι ένας εκολαπτώμενος άνθρωπος. Εκολαπτώμενος άνθρωπος. Με την ουσιαστική λέξη της ονομασίας άνθρωπος. Όταν θα κάνετε πάλι βαθύ κάθισμα με μπύρες και τέτοια, θα πρέπει να σας πάρω στο ίντερνετ. Εγώ μου άρεσε αυτό που είπες το πρωί. Ποιο? Γιατί ήξερα ότι το έχεις πει, έψαξα να βρω, δεν θυμάμαι αυτό το όνομα. Ναι, τι. Για τα κατσικά. Τα κατσικά, ναι. Σωστό. Έμαθα ότι είναι πάρα πολύ. Μάλιστα, τι ομάδα είσαι? Μα δούμε που κερδίζει. Πάω δηλαδή. Όποιος κέρδισε, ποιος κέρδισε, πάω ψήσιμε. Έτυχε από μικρός να δουλεύω συνέχεια και δεν έτυχε να κλωτσίσω την μπάλα. Από πόσο χρόνο δουλεύεις? Τα 11. Από τα 11. Και δεν πας στο κήπεδο, δεν σ' αρέσει? Τίποτα. Και τα χόμπι σου ποια είναι σε? Αυτοκίνητο. Σ' αρέσει το αυτοκίνητο? Α, τρέψουμε. Γρήγορα και τέτοια. Ποιο είναι το αγαπημένο σου αυτοκίνητο? Μπέμπα. Μπέμπα. Η Μπέμπα ποια Μπέμπα, οι Μπέμπες δεν είναι γρήγορες. Οι Μπέμπες δεν είναι γρήγορες. Άμα την κάνεις όμως πάλι. Έτσι, πρέπει να τη φτιάξεις να πούμε. Λίγα άλογα βγάζει Μπέμπα. Για τη μάνα τη. Μάνα τη, εντάξει. Γιατί όλα τα φοιτητικά. Όλα τα Μπέμπε βγάζουν λίγα άλογα από τη μάνα του. Μετά άμα τα πειράξει. Για άμα τα πειράξει, να πούμε εντάξει. Και τη γυναίκα μα την πάψει, βάζει τα κούνια να πούμε. Δεν κάνει μουνάρα. Κάτσε κανένα. Πάμε.